ξενάς. Είμαι πολύ υπερήφανη που είναι φίλη του εγγονού μου. Έχει πέσει και τηλέφωνο να ξέρετε γιατί προσέχουμε. Παρ' όλα αυτά δεν είναι καθόλου βίσμα γιατί είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Αυτό που θα σας πούνε όλοι και εμένα όλες μου οι φιλινάδες εκεί πέρα στο νεοποί είναι ότι όποτε τη βλέπουνε δεν μπορείς παρά να την ερωτευτείς. Είναι ερωτεύσεις. Είναι αριστοκρατικά. Είναι η Κατερίνα Γερονικολού. Γιαγιάκα μου. Ρίμψε ρε. Γιαγιούλα μου. Τι κάνεις, καλά. Καλά είμαι. Αναρωτιόμουν αν μου έχεις φτιάξει κάτι σε φαγητό γιατί πείνασα. Κάνω πολύ καλές πίτες, αλλά δεν μπορώ σε σένα. Α, δεν μπορεί. Να έρθετε οικογενειακός. Εντάξει. Βάζω όλα μέσα. Χορτόπιτα μ' αρέσει. Σ' αρέσει, βάζω όλη τη γέμιση. Ναι, με τυράκι όμως, με λίγο τυράκι. Μας λίγο, εσύ μαγειρεύεις. Εγώ όχι, δεν μαγειρεύω. Οριακά μάτρα, τι σου βρήκε. Λοιπόν, κοίταξε, τα πλυντήριά μου τα βάζω. Ναι, πού τα βάζεις, στη γωνία. Πλυντήριο βάζω, δεν μαγειρεύω γιατί δεν προλαβαίνω. Είναι γιατί σε πάνω το πλυντήριο. Τα βασικά τα ξέρω. Ποια είναι τα βασικά? Αυγά, μακαρόνια, κοτοπουλάκι στο φούρνο. Και δεν νοείς τον άλλον και έχει σαν φράπα. Πήρε λίγο, Όχι, δεν πήρε. Γέμισε. Έχασε. Έχασε. Εντάξει. Κάνετε Weight Watchers. Λοιπόν, πού είσαι αυτή την περίοδο, ρε Κατερίνα? Είμαι παντού και πουθενά. Καταρχάς είμαι στο τατουάζ. Μπράβο. Μπορώ να το λέω που είναι σε άλλο σπίτι. Καλή σιγά, τι έκανε. Θα σε ρωτήσω τώρα. Ναι. Εσύ πια πού είσαι στο τατουάζ. Προτιμάς να φυλάς τον Τάνο ή τον Τζιόβα που είσαι στα χτυποχάρια? Θέλω, δεν θέλω, τους φυλάκω τους δύο. Πότε... Ποιος φυλάει καλύτερα, εσύ σαλιάρης. Ο άλλος είναι σαλιάρης. Ποιος είναι σαλιάρης. Μην απαντήσεις, κατάλαβα. Κοίταξε, θα μου κλείσει το σπίτι. Πλυντήριο κάνω να βρήκαμε. Δεν τα φοράς τα μαζίλια. Όχι. Ολόσωμο για γιάκα. Ολόσωμο σε τέτοιο. Αληθεύει ότι για τα χτυποκάρδια σε έπεισε να συμμετέχει στην παράσταση ο Λαζόπουλος? Όχι, αλλά εξαιτία του είπα το ναι. Δηλαδή δεν μίλησα μαζί του για να με πείσει. Δεν αλλά... έχετε μιλήσει καθόλου μέχρι τώρα. Καθόλου μέχρι τώρα, έτσι. Ανέβηκε η παράσταση ερήμην του. Στη σκηνή. Το χρόνο μας πίνακα στην κόμισα της Κέρκυρας, θα την κάνεις. Ρένα Βλαχοπούλου. Γιατί άλλοι και έχουν γλάκει τα λιγότερο. Μωρή, τι λέει αυτή. Αχ, Γιάννη μου που έπεσε. Γιάννη μου. Το μαντήλι σου, γιαγιάκα μου. Και είναι λερωμένο. Και πού αλλού είσαι. Λοιπόν, χτυποκάρδια τατουάζ και τώρα σε ένα μήνα βγαίνει και το Bachelor 3. Εσύ Bachelor θα κάνεις. Όταν είναι να παντρευτώ. Όταν να παντρευτείς. Να σου πω κάτι, είμαι τόσο χορτασμένη. Τι να κάνω στον Bachelor. Σιγά. Εσύ έχεις χτυποκάρδια στο φρανείο, ρε Κατερίνα. Τι εννοείς με καθηγητή μου, ας πούμε, ή με τον διπλανό. Είχες με καθηγητή σου. Όχι. Γιατί δεν είσαι εσύ. Δεν ήταν ωραίοι. Αν ήταν ωραίοι, θα είχες. Μην απαντήσεις, καμπάνε. Χτυποκάρδια είπαμε, όχι σχέση. Το χτυποκάρδι είναι το τικ-τακ. Ανέσου, για κάτω λίγο. Τικ-τακ. Να σου πω, ο πρώτος έρωτας πότε ήταν. Ας την πιο εγώ, θυμάμαι, μου άρεσε. Ας δεν θα το πω. Γιατί αν το δει. Μα τον είναι νωρίς. Απ' τα σταμάσαμε. Το προηγούμενο είναι ανοίγει. Συγγνώμη, δηλαδή εσύ δεν θυμάσαι πια στο προνήπιο ο Γούσταρε. Πρώτη δημοτικού ρε, στο προνήπιο του προνήπιου. Δηλαδή το προηγούμενο που θα ήταν στον Πλακούντα. Στον παιδικό σταθμό, αλλά το, όχι. Το πρώτο σου φίλι το θυμάσαι. Ναι. Ωραίο. Δεν είμαι. Αριστείτε το βουτσά. Σα κυνηγάει από πίσω και σα κάνει φυσικό. Και σα τρομάζει. Όχι, αλλά το περιμένω να βγει στην παράσταση κάποια στιγμή το Fit Boy. Κατερίνα, για διαφορετικού λόγου. Με ποιον είναι πιο δύσκολο να συνεργαστείς? Ναι. Με τον Λαζόπουλο? Ναι. Ή με τον Τσιμιτσέλη? Καταλαβαίνεις τι λέω. Ο ένας εύκολα είναι... και τα δύο. Εύκολα και τα δύο. Εύκολα τα δύο. Γλυκόπιωτα. Ναι. Γλυκόπιωτα λέει. Η Κορινθίου θα πας να τη δεις στο θέατρο. Φαντάζομαι θα παίζω κι εγώ, οπότε δεν θα μπορώ να τη δω. Θα πας δευτερότρητα, μου ρίξε την κομπλεξιά. Δεν παίζει καλέ. Γιατί να με τη δω, θέλω να το δω, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορώ. Και τώρα που έχει σχέση, συνεχίζουν να στην πέφτουνε. Εσύ δεν ανταποκρίνεις, αλλά στην πέφτουνε. Κάτσε λίγο να το σκεφτώ. Ναι, για σκέψου λίγο, τι θα πεις. Από κοντά. Ναι. Από κοντά όχι τόσο. Από μακριά τους λένε, σε γουστάρω, μωρί. Αυτό. Διαδικτυακά, ναι. Τώρα έχει σχέση να τα κλείσει τα social media. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Εσύ έχεις σχέση, γιαγιάκα. Ναι, πριν από μια ώρα. Αλλά μη έχει πια στρογγυλό πάλι. Έχεις κάνει ποτέ μικρή κάτι παράνομο? Θυμάμαι ήμουνα μικρή, ήμουνα δημοτικό. Ήμουν δημοτικό και ήμουν σε ένα κατάστημα καλλιντικών και εκεί πέρα στο κατάστημα καλλιντικών έχουν κάτι κραγιόν τα οποία όμως είναι δείγματα, ξέρεις, για να τα φοράς. Το τσίμισες? Το έχεις ακόμα? Δεν το έχω ακόμα, αλλά θυμάμαι ήτανε ότι... Ήτανε Μάντισον όπως Αμερική. Θυμάμαι ότι δεν το έβαλα ποτέ. Είδες. Από τις τύψεις μου και τις ανοχές μου.
Το πούλησες. Πώς το πιες. Χριστούγεννα θα κάνεις, Κατερίνα Γερονικολού. Τι άλλη ερώτηση. Θα είμαι στο θέατρο κάθε βράδυ, αλλά πρωί μεσημέρι θα ξυπνάω αργά. Θα πηγαίνω για ωραίο φαγητάκι ή θα μαγειρεύω ή θα μαγειρεύει. Μαγειρεύει ο Γιάννης, μαγειρεύει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω να το κλείσουμε. Γιαγιάκα μου... Γιατί έχω καταλάβει ότι πεθαίνετε της πείνας. Ναι. Γιαγιάκα μου, ναι. Εντάξει, τι σου μαγειρεύει το αγαπημένο σου. Στραπατσάδα και, στα σπανακόπιτα. Γιάννη, σπανακόπιτο κερατάς. Μπράβο ρε Γιάννη. Ναι. Μπράβο ρε Γιάννη. Αμέ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Αχ, γιαγιάκα μου. Καλέσαι, παιδιά. Παναγία μου, φέρε να μου την ξεμάτια άστρα.